εντάξει. Παιδιά, μάνες, δεν μπορώ. Τρέλη, έλα, τρέλη. Τρέλη του Σαγιώ. Δεν είπαμε τίποτα για τρέλη του Σαγιώ, γι' αυτό ήρθα. Εγώ ξεκίνησα την τρέλη του Σαγιώ, σου είπα είσαι τρελή και άρχισε και μου πες είμαι από μικρή. Και το πήγαμε έτσι. Έλεγα πάντα, έλεγα εγώ κάλεσα την τρελή του Σαγιώ, παιδί μου. Παραστασάρα είναι όμως αυτή. Ο Θεέ μου, είναι ρολάρα πραγματικά. Χαίρομαι πάρα πολύ για σένα, γιατί είναι. Επικός ρόλος αυτός. Επικός και πολύ ιδιαίτερος. Δεν είναι και τυχαίο που δεν έχει γίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτοί, οι αναφορές που έχω εγώ είναι που το κάνανε η Παξινού με το Μινωτή, η Βαλάκου με το Μίμη το Χρυσομάλι. Και εγώ όταν ήμουν στη σχολή του κρατικού, το είχε κάνει Δέσπο Διαμαντίδου. Διαμαντίδου λέγανε ότι ήταν καταπληκτική παράσταση. Ήταν Βολανάκης, νομίζω. Ναι, Βολανάκης. Ναι. Ήταν υπέροχη εποχή εκείνη στο κρατικό. Αυτό δηλαδή εδώ. Θα μπορούσε να έχει γίνει. Α, και η Άννα, και η Άννα είπαν για το πούμε ναι, τελευταία. Ναι, στο εθνικό. Τελευταία στο εθνικό. Ζούλιας λοιπόν σκηνοθετή. Ζούλιας, μεγάλη συνάντηση κι αυτή. Και ο Νίκος μαζί ο Μουτσινάς. Ναι, και ο Νίκος αγαπημένος και η Αθηνούλα αγαπημένη και όλα τα παιδιά γιατί και ο Πέτρος ήταν τόσο, είχε χαρά γιατί όλο θέλαμε να συνεργαστούμε και δεν συνεργαζόμασταν, δεν τύχαινε, δεν γόλαγε και είχε τόση χαρά, είχα και εγώ χαρά και σιγά σιγά αναγνωριζόμαστε να αγαπήσουμε και να αφήσουμε χώρο ένα στον άλλο και σιγά σιγά μαζί αυτός ποιος κάνει για αυτό ρόλο, ποιος με πολύ αγάπη. Παλάς ρε παιδί μου και μεγάλο θέατρο να έρθουν όλοι να το δούνε, δεν με νοιάζει που είναι μεγάλο το θέατρο, με νοιάζει γιατί... είναι μεγάλη σκηνή για να την αλωνίσει. Έλα, με νοιάζει που είναι και μεγάλο το θέατρο, γιατί ξέρω πολύ κόσμο που θέλει να έρθει να το δει. Και επειδή θα πάτε και καλά, μην βρίσκουμε όλο sold out, να έχουμε θέσεις. Είναι μεγάλο. Ωραία, είναι sold out και στο πάμε παρακάτω. Ό,τι ξεκινάτε, ρε παιδιά. Ξεκινάμε τώρα την Παρασκευή 16 Δεκέμβρη. Άντε, με το καλό. Δεν θα πω την ευχή έχει που λένε μια θέατρο. Ονειρική παράσταση ο Πέτρος πάντως. Μια παραμυθένια παράσταση. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πώς είναι η συνεργασία με τον Νίκο που είναι φίλος, κολλητός, κάνετε διακοπές. Δεν έχετε συνεργαστεί ξανά ως ηθοποιοί. Ξέρεις τι τώρα, τι θα σου πω τώρα κάτι. Επειδή τώρα με ρωτάς πώς είναι η συνεργασία με τον Νίκο, Είναι ενήλικη συνεργασία, ωραία. Γιατί το ξεχωρίζεις? Το ξεχωρίζω γιατί επειδή έχουμε κάνει πάρα πολύ παρέα, δηλαδή. Όταν πας με τον άλλον εκδρομή, βρίσκεσαι, λες... Ξέρει τα δικά σου, ξέρει τα δικά του, του να έχεις... Είναι εύκολο να χαθούν τα όρια. Mm. Και εδώ είναι πολύ ενήλικη η αντιμετώπιση. Δηλαδή, συναντιόμαστε. Μάλιστα, κάναμε μια πολύ ωραία συνάντηση και με την Αθηνούλα προχτές το βράδυ. Συναντηθήκαμε, ήρθαν σπίτι και με πόση αγάπη, σαν επαγγελματίες, δίνουμε ο ένας τη γνώμη του στον άλλον. Για να τον βοηθήσουν πάνω στις γραμμές φυσικά που έχει δώσει ο Πέτρος. Ότι εκεί σου πρέπει να το γλυκάνεις έτσι, εκεί το ξέχασες, εκεί αυτό εκεί, για να βοηθήσεις, γιατί θες. Μου θυμίζει όπως κάναμε πρόβες στη σχολή αυτό που αυτό, λες. Αυτό είναι η αγάπη είναι και η ενήλικη συνεργασία. Είναι ομάδα αυτό. Γιατί πας να πας σε κάποιον συνάδελφο που και εκτιμάς, να πεις εσύ εκεί και βγάζει εγκάθια. Μα δεν γίνεται έτσι συνεργασία, παιδί μου. Δεν είναι, πρέπει να συνεργαστούμε. Υπάρχει ανταγωνισμός και το ξέρεις. Βρε, παιδί μου, τώρα είμαστε μια χούφτα άνθρωποι. Πρέπει να κάνουμε λίγο ό,τι μπορούμε καλό. Και όταν βλέπεις ότι κι εγώ είμαι ανοιχτή, πες μου, ο πιο μικρός, ο πρωτοετής μπορεί να έρθει να μου πει ρε, σε Ελισάβετ, Κίκα. Μπορώ να τα ακούσω. Μπορώ, εννοείται ότι θα τα ακούσω. Ελισάβετ, έχεις εξελιχθεί πάρα πολύ. Αχα. Νομίζω η δουλειά που έκανες. Η εσωτερική. Μα δεν, ο καθένας ό,τι κάνει είναι για τον εαυτό του. Ναι. Δεν έχω καταλήξει σίγουρο ότι αν δεν έχεις μια προσωπική ισορροπία, αυτοκυριαρχία, ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη που να πούμε και την όρο, γιατί δεν είναι λιγάκι παρεξηγημένος ο όρος. Ταπεινοφροσύνη είναι να βλέπεις τα πράγματα όπως ακριβώς είναι και όχι όπως θα ήθελε το εγώ σου να είναι. Να μην μπερδεύεσαι δηλαδή, να μην εμπλέκεσαι. Αυτά, άμα έχεις αυτά τα χαρακτηριστικά, μέτρο, ισορροπία, όλα είναι τέλεια. Δεν κολλάς ούτε αρρώστιες, ούτε κορονοϊούς. Ναι, γιατί... Δεν κολλάς, δεν μαθαίνεις αναπιθύμητα, δεν... Ζεις ωραία. Αυτό. Ναι, γιατί όλη η αναστάτωση ψυχική που κουβαλάμε όταν έχουμε άλλη τα πράγματα, λειτουργεί και εις βάρος της υγείας μας. Οι περισσότεροι άνθρωποι εμείς δηλαδή. Δεν κάνουμε την υγεία μας. Αυτό άστο είναι μεγάλη αλήθεια. Και θέλει, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να δουλεύει κάποιο με τον εαυτό του, να βρίσκει τις ισορροπίες του. Την παρασκευή. Και εσύ πάντα έψαχνες. Και εσύ ήσουν σε αυτά τα παιδιά. Έχω δεν ξέρω πόσο έχεις ψάξει. Εγώ έχω δουλέψει. Και νομίζω ότι είναι μια δουλειά που δεν σταματάει δεν ποτέ. Δεν τελειώνει, όχι, δεν τελειώνει. Γιατί πάντα θες να φτάνεις σε σημεία που να νιώθεις καλύτερα, να είσαι σε οτιδήποτε συμβεί, εκτός και αν είναι πολύ χοντρά πράγματα που δεν εύχομαι σε κανέναν, εννοώ θέματα υγείας δικά σου. Για κάποιο λόγο είναι και αυτά. Για κάποιο λόγο έρχονται, δεν έρχονται χωρίς λόγο. Δεν το συζητάω, αλλά υπάρχουν πολύ βαριά πράγματα. Υπάρχουν, αλλά είναι για κάποιο λόγο. Εντάξει, έτσι θα το δεις τελικά. Αλλά δεν γίνεται. Δύο ερωτήσεις υπάρχουν όταν σου συμβαίνει κάτι. Γιατί μου συνέβη αυτό. Αυτό, ναι.
και τι έχω να μάθω. Α, γιατί νόμιζα ότι αυτό που γιατί σε μένα. Αυτή είναι η πιο λάθος ερώτηση. Όχι, γιατί μου συνέβη τώρα, τι έχει γίνει και μου συνέβη. Γιατί για να συμβεί έναν επιθύμητο έχει πολύ μακρύ χρόνο προετοιμασίας. Δεν σου συμβαίνει το. Και αν επιθύμητο εννοώ από το να χάσει τα γυαλιά σου. Ναι, ναι, ναι. Τα χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή. Και κάποιος έλεγε, νομίζω ότι τις προάλλες σε συνέντευξη εδώ, ποιος ήταν που έλεγε ότι τα προβλήματα και τα βάσανα ήταν δώρα. Γιατί εκεί έμαθε, πήρε ένα μάθημα. Ναι. Και πήγε το πρόβλημα παρακάτω. Είναι μια αντισυμπαντική λέξη, βεβαίως πρέπει να σου πω. Α, να γιατί με... είναι πρώτη... Άκυρο, άκυρο, άκυρο. Αυτή τη σχολή ζεστή. Ναι, είμαι αυτή τη σχολή και έχω μάθει ότι όταν τραβάς κακό χαρτί. Αρχίζει το άκυρο, άκυρο, άκυρο. Είναι πρώτου βλήματος είσαι. Το πρόβλημα είναι πρώτου βλήματος. Πρώτου βλήματος δεν υπάρχει. Όχι, μάνα μου. Έχω θέμα. Που λένε και οι νέοι, τι ωραία, έχω θέμα. Τα θέματα είναι για να μάθουμε, βεβαίως. Όταν μας συμβαίνουν θέματα δύσκολα, είναι για να εξελιχθούμε. Ωραία συνάντηση είχαμε. Α, παιδί, πάντα δεν έχουμε. Πάντα έχουμε, αλλά είχα να σε δω πολύ καιρό. Πάντα, εννοώ ναι. Τηλεοπτικά, γιατί ναι, προσωπικά ναι, 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 ναι. Σε κουτσοβλέπω. Παίζουν πολλοί άνθρωποι, θα πείτε τα ονόματα. Ναι. Σαμψιάρης, παίζουν με, οι Καλέργοι, η Τσάφου, η Στέλλα Γκίκα, ο πρόδρομος το Σουνίδης. Πώς θα τους θυμηθώ και όλους, δεν θα τους θυμηθώ. Η Ρεμπούτσικα έκανε τη μουσική, ο Ματζόρος, ο Καζάκας. Πολύ. Ο Βλέμπερος, ο φίλος μου, Βλέμπερος, ο Βασίλης μου. Πολύ. Καλή αρχή, φίλοι μου. Να πάμε όλα σούπερ και θα σου πω εκτός αέρα την κλασική θεατρική ευχή. Ναι, ναι.